Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βλέπετε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Είναι η Ευλαμπία Ρεύη. Ώρες αγωνίας στα Βίλια. Μάχη με τις φλόγες για δεύτερο 24ωρο. Εκενώθηκαν οικισμοί και γυροκομείο. Στάχτη σπίτια και τεράστιες εκτάσεις από τη φωτιά στην Κερατέα. Ταλιμπάν αναζητούν πόρτα-πόρτα συνεργάτες των Δυτικών και παίζουν στο Λούνα Πάρκ. Τι κρύβει το μήνυμα Biden? Συναγερμό σε Αθήνα και Ευρώπη για ενδεχόμενο προσφυγικό κύμα από το Αφγανιστάν. Ανεμβολίαστη στις εντατικές όλης της χώρας. Σοβαρό πρόβλημα με την Κρήτη. Διεθνής άλλος αποδήλωσε Τσιτσιπά ότι δεν κάνει το εμβόλιο. Ανεξέλεγκτο όλη τη νύχτα έκαιγε το πύρινο μέτωπο χιλιομέτρων στα Βίλια. Οι φλόγες έφτασαν κοντά σε οικισμούς και σπίτια. Στον οικισμό του Αγίου Γεωργίου κάηκαν ολοσχερός. Η οικολογική καταστροφή στο όρος Πατέρας είναι τεράστια. Πολλές οι καταστροφές και στην Κερατέα, τόσο στο δάσος όσο και σε σπίτια. Η κατάσταση άρχισε να ελέγχεται από το πρωί με τις πρώτες ρήψεις εναερίων μέσων. Στη μάχη μάλιστα ρίχτηκαν και τα ρωσικά μεγαθύρια, ένα Μπεργεύ και δύο Ιλιούσιν. Οι αναζωπηρώσεις όμως είναι συνεχείς. Έχουμε συνδεθεί με τον Αργύρη Καλογερόπουλο, την Αδαμαντία Λιόλιου, τον Κώστα Λατζά και βλέπουμε και από το Παγκαίο της Καβάλας τον Χρήστο Νικολαίδη. Θα έρθουμε σε σένα πρώτα, Αργύρη, να μας πεις τι έχεις καταγράψει από το πρωί και ποια είναι τώρα η κατάσταση. Είναι μια δύσκολη ημέρα σήμερα, Ευλαμπία. Προσπαθούν να υιοθετήσουν ένα τεράστιο μέτωπο 30 χιλιομέτρων από το όρος Πατέρας, τον Άγιο Γεώργιο και το Παλαιοχώρι, όπου η πυρκαγιά έχει ανέβει σε δύσβατα σημεία. Αυτό που βλέπετε πίσω μου είναι μια τριπλή αναζωπήρωση στο χωριό Βίλια, η οποία με τα Κανατέρ αλλά και με το ρωσικό Μπέριεφ τέθησε υπό έλεγχο πριν από λίγη ώρα. Είναι άσπρος ο καπνός, ήταν μια μεγάλη φωτιά. Αντίθετα, υπάρχει μια μεγάλη αναζωπήρωση στις κεραίες της κινητής τηλεφωνίας που πηγαίνει προς την Ινώη, προς τα κάτω. Αυτή αντιμετωπίζεται με ένα αέρια μέσα για την επόμενη μια μισή ώρα που θα μπορέσουν να συνεχίσουν να πετούν. Υπάρχουν εδώ 330 πυροσβέστες, 8 ομάδες πεζοπόρων ποιμάτων με τμήματα του μηχανικού αλλά και της ΖΜΑΚ, μονάδας αμφίβιων καταδρομών, 115 οχήματα και δυνάμεις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, 46 οχήματα με 143 πυροσβέστες από την Πολωνία αλλά και 2 ελικόπτερα από την Αυστραλία. Έχει ενεργοποιηθεί το σχέδιο Δευκαλίων και ο ελληνικός στρατός διαθέτει συνδρομή πεζοπόρα τμήματα. Τα έχουμε συναντήσει στο ρεπορτάζ που κάναμε νωρίτερα στο διπορικό μας, καθώς και μεγάλα μηχανήματα του στρατού, καθώς και υδροφόρες, όπου ανοίγουν δρόμο μέσα στα δύσβατα σημεία, ώστε να μπορέσουν να περάσουν τα πεζοπόρα τμήματα και οι πυροσβέστες και να φτάσουν και να σβήσουν τις φλόγες στα πιο δύσβατα σημεία. Αυτή τη στιγμή η φωτιά μένεται σε ένα μέτωπο 30 τουλάχιστον χιλιόμετρων που οριοθετείται από τα Βίλια, το Πόρτο Γερμενό από πίσω, την Ινώη και το όρος Πατέρας. Και σε δύσβατα σημεία έγιναν προσπάθειες σε περιοχές χωρίς δέντρα αμέσα να την οριοθετήσουν. Βέβαια, υπήρχε ο άνεμος, ήταν κάποτε σύναμαχος και πότε εχθρός, δηλαδή πότε άλλαζε διευθύνσεις και πότε έπεφτε τελείως η έντασή του, οπότε μπορούσαν οι δυνάμεις οι εναέριες να επιχειρήσουν και να μπορέσουν να σβήσουν τις φλόγες. Υπάρχει συνεχής ένταση εδώ πέρα, όλα τα Βίλια είναι στο πόδι, προκειμένου να μείνουν, και θα μείνουν και ξάγρυπη όλη τη νύχτα, προκειμένου να μην περάσουν οι φλόγες μέσα στον οικισμό. Η μάχη λοιπόν με τις αναζωπηρώσεις είναι συνεχής, θα επανέλθουμε. Πάμε τώρα κυρίες και κύριοι να δούμε όλο το ρεπορτάζ με την δύσκολη μάχη που δόθηκε τη νύχτα στα Βίλια. 2 λεπτά ρίχνουν νερό και δεν σβήνει η φωτιά. Η νύχτα είναι δύσκολη εδώ στα Βίλια, είναι μια μαύρη νύχτα. Δεν τα παρατάμε, δεν τα εγκαταλείπουμε, είμαστε παρόν εδώ. Η μάχη με την πυρκαγιά στα Βίλια συνεχίζεται. Πυροσβέστες, εθελοντές και κάτοικοι παλεύουν με τις φλόγες εδώ και ένα 24ωρο.
Κατά τη διάρκεια της νύχτας, το πύρινο μέτωπο για ώρες ήταν ανεξέλεγκτο. Η φωτιά έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Τα τελευταία λεπτά μένεται με ακόμα πιο γρήγορους και δυνατούς ρυθμούς. Η φωτιά που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι κοντά στον οικισμό Άγιος Γεώργιος έφτασε αργά το βράδυ πολύ κοντά στα Βίλια, καίγοντας το πέρασμά της μεγάλη δασική έκταση στο όρος Πατέρας. Υπάρχουν πολλοί πυροσβέστες που προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο να μην κατέβει στο χωριό. Υπάρχουν εθελοντές που έχουν ανοίξει δρόμους με τις ζαγκάνες, με τα μεγάλα γεωργικά μηχανήματα. Τη νύχτα δόθηκε μία μάχη, μπορώ να πω άνηση, γιατί μέχρι τις 3-3.30 ώρα τη νύχτα. Η άνεμη ήταν δυνατή. Με το πρώτο φως της ημέρας, στη μάχη της κατάσβεσης ρίχτηκαν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη. Αλλά και τα ρωσικά μεγαθύρια, ένα Μπεριέφ και δύο Ηλιούσιν. Είναι πολύ επικίνδυνο σημείο αυτό, αν προχωρήσει η αναζωπήρωση. Τα πυροσβεστικά αεροσκάφη πετούν όσο πιο χαμηλά γίνεται και κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Μάχη με τις φλόγες, τα δύσβατα σημεία του όρους Πατέρας δίνουν και οι επίγειες δυνάμεις. Με πριόνια, αλλά και οχήματα βαρέως τύπου, οι εθελοντές και πυροσβέστες προσπαθούν να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Γινόμαστε μάρτυρες εδώ και αρκετή ώρα των μεγάλων προσπαθειών από τους πυροσβέστες, αλλά και από τους εθελοντές, να περιορίσουν αυτές τις αναζωπηρώσεις σε πολύ δύσβατα σημεία. Είναι δύσκολο το σημείο εδώ πάνω. Κάναμε ζώνες εκεί με την πυροσβεστική και τώρα έχουμε εδώ επιφυλακή, κάνω εδώ προστατεύω τα σπίτια, μην κατέβει κάτι. Η πυρκαγιά είναι ακόμα σε εξέλιξη σε τρία μέτωπα και καίει πευκοδάσος στους λόφους του όρους Πατέρας, στο τμήμα από Παλαιοχώρη, Άγιος Σωτήρας και Παλαιοκούνδουρα. Τις πρωινές ώρες εκενώθηκαν 5 οικισμοί και ένα γυροκομείο. Βρισκόμαστε στον οικισμό Παλαιοκούνδουρα, στα Βίλια, που ήδη νωρίς το πρωί στους κατοίκους ήρθε μήνυμα στο κινητό τους από το 112 για να εκενώσουν έτσι ώστε να μην απειληθεί και κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή. Γενικά επεκτείνεται προς όλες τις κατευθύνσεις. Η πυροσβεστική έχει δώσει τη βάση να μην υπάρξουν καταστροφές σε σπίτια, να μην υπάρχουν ανθρώπινα θύματα, αλλά δεν πάβει αυτή τη στιγμή να έχει καεί ένα τεράστιο μέρος του δασικού πλούτου στη Δυτική Αττική. Τα πυρά της αντιπολίτευσης δέχεται ακόμα μια φορά η κυβέρνηση για καθυστερήσεις στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει καθαρές απαντήσεις γιατί την πρώτη μέρα της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική δεν επιχείρησε τον Μπεριέφ και γιατί καθυστέρησαν να συνδράμουν τα υπόλοιπα εναέρια μέσα. Είναι σαφές ότι προκύπτουν ερωτήματα για ακόμα μια φορά γύρω από τις εναέριες και επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή, για τα οποία η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει. Πρέπει εδώ επιγόντως να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα. Μην έχουμε δηλαδή μια δεύτερη έβεια μέσα στην Αττική. Ο πύρινος εφιάλτης συνεχίζεται. Μια τεράστια καταστροφή σε έναν από τους λίγους πνεύμονες οξυγόνου του λεκανοπεδίου. Πάμε ξανά στις συνδέσεις μας και στην Αδαμαντία Λιόλιου που είσαι στον Άγιο Γεώργιο. Ενώ Αδαμαντία βλέπουμε ότι στα Βίλια έχουμε μια εικόνα τώρα από το συνεργείο του Open. Άλλη μια αναζωπήρωση λοιπόν. Βλέπουμε τις φλόγες. Θα είναι δύσκολη και αυτή η νύχτα εάν πέσουν τα εναέρια και οι αναζωπηρώσεις αυτές δεν ελεγχθούν. Βλέπουμε ότι αρχίζει και φουντώνει αυτό το μέτωπο. Δεν μπορούμε να διακρίνουμε αυτή τη στιγμή αν υπάρχουν δυνάμεις εκεί. Σίγουρα θα υπάρχουν όμως, γιατί είναι πολύ μεγάλη η κινητοποίηση. Θα το παρακολουθούμε αυτό το μέτωπο. Πάμε όμως τώρα στην Αδαμαντία. Να μας πεις και εσύ, Αδαμαντία, τι έχεις καταγράψει. Η μάχη με το πύρινο μέτωπο Ευλαμπία συνεχίζεται. Επιχειρούν λοιπόν τα εναέρια μέσα και το μεγαλύτερο στίχημα είναι μέχρι τη δύση του ηλίου να έχουν εκτελέσει ένα σημαντικό μέρος του έργου τους, γιατί δυστυχώς η δουλειά τους μετά από ένα σημείο και μετά με τη δύση του ηλίου τελειώνει. Να πούμε βέβαια ότι περίπου στις 5 η ώρα, πριν από περίπου 2 ώρες, άλλαξε η φορά του ανέμου και από νότιος έγινε βόρειος, πράγμα που διευκολύνει τα 10 αεροσκάφη και τα 14 ελικόπτερα, τον Μπεριέφ φυσικά και τα 2 μεταγωγικά ρώσικα που επιχειρούν στην περιοχή, να μπορέσουν να επιχειρήσουν σε μεγαλύτερο μέρος έκτασης που καίγεται αυτή την ώρα, καθώς δεν εμποδίζονται τόσο πολύ όσο το προηγούμενο διάστημα από τους πυκνούς καπνούς. Ο Γιάννης Μαρινίτσης, ο οπερατέρ μας, αυτή τη στιγμή έχει εστιάσει σε μία εστία που αυτή τη στιγμή έχει φουντώσει. Βλέπετε τις φλόγες
που καίνε το δάσος και πυκνούς καπνούς που ανεβαίνουν προς τα πάνω. Βορειοδυτικά από το σημείο που βρισκόμαστε βρίσκεται ο οικισμός των Βιλίων και η φωτιά αυτή φαίνεται πως κινείται προς το Πόρτο Γερμανό. Βέβαια δεν απειλούνται οικισμοί. Καίει κατάφυτο δάσος. Εμείς βρισκόμαστε στον οικισμό του Αγίου Γεωργίου που έχει εκενωθεί ήδη από χθες, γιατί υπήρχε μεγάλη ανησυχία αν τυχόν και οι φλόγες φτάσουν σε κατοικημένη περιοχή και στα σπίτια, ενώ από την άλλη πλευρά που βρισκόμαστε βρίσκεται το όρος Πατέρα, όπου και πυκνοί καπνοί έχουν σκεπάσει το όρος και αυτή τη στιγμή βλέπετε ελικόπτερο που επιχειρεί, κινείται λοιπόν προς το όρος Πατέρα. Καταλαβαίνουμε πως είναι το μέτωπο εκείνο που κινείται προς την περιοχή των Μεγάρων. Επισημαίνω βέβαια ότι δεν απειλείται κανένας οικισμός, είναι πολύ μακριά. Είναι η καπνή αυτή που βλέπουμε στο όρος Πατέρα, στο βουνό που κατακαίνει τεράστια δασική έκταση και επιχειρεί το ελικόπτερο αυτή τη στιγμή με ρήψεις προκειμένου να εκτελέσει το σημαντικό έργο των εναέριων μέσων. Να πούμε Ευλαμπία ότι γύρω οικισμοί, δηλαδή τα Παλαιοκούνδουρα, το Πανόραμα και το Παλαιοχώρι έχουν εκενωθεί για τον φόβο μήπως απειληθεί κάποια ανθρώπινη ζωή. Ψηλότερα βρίσκεται ο οικισμός του Αγίου Γεωργίου από την αυτοψία που έχουμε κάνει και έχουμε καταγράψει με την κάμερα του Open. Έχουμε δει τεράστιες εκτάσεις δάσους καμένες και κατεστραμμένες και σπίτια που τυλίχθηκαν στις φλόγες και έχουν απομείνει μόνο στάχτες και αποκαίδια. Δυστυχώς περιουσίες κόπη μιας ολόκληρης ζωής που καταστράφηκαν. Και να πούμε πως εδώ αριστερά μας βρίσκεται και το γυροκομείο της Παναγίας Φανερωμένης, αυτό που νωρίς σήμερα το πρωί εκενώθηκε, με τους τροφίμους να μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο για τη διασφάλιση της υγείας τους. Και φυσικά αυτό που προέχει, όπως όλοι λένε, είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Συνεχίσουμε να παρακολουθούμε λοιπόν το ελικόπτερο. Τα ενέργεια μέσα επιχειρούν αυτή την ώρα, καταβάλλοντας αγωνιώδεις προσπάθειες. Βλέπουμε, μπορούμε να διακρίνουμε τη φλόγα που κατακαίει. Πυκνούς μαύρους καπνούς είναι το μέτωπο από το οπτικό πεδίο που έχουμε εμείς που καίει προς τα Μέγαρα. Ενώ εδώ που σας δείχνει ο Γιάννης ο Μαρινίτσης αυτή την ώρα είναι το άλλο μέτωπο που επίσης έχουμε στο οπτικό μας πεδίο, με τις φλόγες που φαίνεται ότι φουντώνουν. Μαύροι πυκνοί καπνοί συνεχίζουν να υψώνονται ψηλά και κινείται, βλέπουμε εκεί προς το Πόρτο Γερμανό, αν μπορούμε να διακρίνουμε από το σημείο αυτό που βρισκόμαστε εδώ στον οικισμό του Αγίου Γεωργίου. Η μάχη λοιπόν συνεχίζεται, προβλέπεται ότι η νύχτα θα είναι δύσκολη και όπως μας μετέφεραν νωρίτερα και άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αυτό που προέχει είναι τα ενάρια μέσα να μπορέσουν να συμβάλλουν σημαντικά μέχρι τη δύση του ηλίου, καθώς οι επίγειες δυνάμεις δεν είναι επαρκείς και τα σημεία είναι τόσο δύσβατα που δεν μπορούν να προσεγγίσουν και δεν μπορούν να επιχειρήσουν προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά που μένεται εδώ και πάρα πολλές ώρες στα Βίλια και στην ευρύτερη περιοχή. Θα επανέλθουμε. Είναι μια μάχη δύσκολη αυτή με τις αναζωπηρώσεις και σύμφωνα κυρίες και κύριοι με τις πρώτες εκτιμήσεις 43.000 στρέμματα δασικής έκτασης έχουν γίνει ήδη στάχτη στα Βίλια και 7.500 στην Κερατέα. Πάμε λοιπόν να δούμε το ρεπορτάζ της Αδαμαντίας Λιόλιου. Η φωτιά ακόμη καπνίζει και από όπου περνάει αφήνει το απότυπωμά της. Η φωτιά στα Βίλια που μένεται για δεύτερη ημέρα αφήνει πίσω τις καταστροφές. Στα Παλαιοκούνδουρα και στον Άγιο Γεώργιο σπίτια παραδόθηκαν στις φλόγες. Ακόμη μια περιουσία που χάθηκε. Τίποτα δεν έχει απομείνει από το συγκεκριμένο σπίτι στον οικισμό του Αγίου Γεωργίου. Τυλίχθηκε στις φλόγες και βλέπετε μόνο από καΐδια και στάχτη. Είναι νωρίς το μεσημέρι και η φωτιά καίει ακόμη στο δάσος. Ελικόπτερα και αεροπλάνα επιχειρούν. Ντόπιοι προσπαθούν να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες για να σώσουν το όρος Πατέρα, έναν από τους τελευταίους πνεύμονες στην Αττική, αλλά και τις περιουσίες τους. Χέρι βοηθείας δίνουν στους Έλληνες οι Πολωνοί πυροσβέστες. Μετά το άνοιγμα των ζωνών, οι άνδρες καταβρέχουν για να σταματήσουν τη φωτιά. Οι Πολωνοί πυροσβέστες κάνουν λόγο για μια δύσκολη αποστολή. It's very hard mission. Έλληνες και Πολωνοί πέρασαν πολλές ώρες μαζί. Ενώθηκαν στη μάχη ενάντια στην πύρινη λέλαπα και απέκτησαν δεσμούς. Ο Έλληνας δίνει τα διακριτικά του στον Πολωνό συναδελφό του.
και εκείνος τρέχει στο πυροσβεστικό όχημα για να του δώσει τα δικά του. Φωτιά στις περιοχές που εκενώθηκαν έσβησε, αλλά αφήνει πίσω της στάχτη και από καΐδια. Αυτή ήταν μια κατάφυτη πλευρά του δάσους που τώρα είναι γκρίζα. Η πιο θλιβερή εικόνα είναι οι κούνιες στην αυλή του σπιτιού, που πριν από λίγες ώρες έδιναν χαρά στα παιδιά. Πλέον έχουν καεί εντελώς και βρίσκονται σε ένα γκρίζο τοπίο. Στα σημεία από που πέρασαν οι αδιφάγες γλώσσες της φωτιάς, θα ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών. Και στην Κερατέα όμως έχουμε αναζωπηρώσεις. Εκεί είναι ο Κώστας Αλατζάς. Κώστα, ποια είναι η κατάσταση τώρα? Η κατάσταση τώρα στη Λαβριωτική, στο κέντρο της οποίας βρισκόμαστε, στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, στον ορεινό όγκο ανάμεσα στη Σιντερίνα και στο Δημολάκι, όπως είναι οι τοπικές ονομασίες εδώ στην περιοχή, είναι απολύτως ελεγχόμενη. Υπάρχει μία αναζωπήρωση που βλέπετε πίσω μου, αλλά και αυτή θα τη χαρακτήριζα ελεγχόμενη, διότι χάρη στις συνεχείς ρήψεις από αέρος από τα ελικόπτερα και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη, βλέπετε και τώρα ένα ελικόπτερο του πυροσβεστικού σώματος να κάνει ρήψη στο σημείο. Έχει τεθεί υπό έλεγχο αυτή η αναζωπήρωση. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, επίγεια τμήματα, υδροφόρες του Δήμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης και εθελοντές δασοπυροσβέστες να επεμβούν αν χρειαστεί. Το στίχημα και εδώ είναι να σβήσουν όλες οι αναζωπηρώσεις, συγκεκριμένοι δηλαδή, που είναι οι μεγαλύτεροι στην περιοχή, μέχρι τη δύση του ηλίου. Νομίζω ότι θα το καταφέρουν, διότι υπάρχουν αρκετές ρήψεις από ελικόπτερα, αλλά και από το Ηλιούσι, το ρωσικό μεγαθύριο που επιχείρησε δύο φορές στην περιοχή. Και μάλιστα, όπως θυμούνται οι παλιότεροι κάτοικοι της περιοχής, είναι η δεύτερη φορά που βλέπουν αεροσκάφος τύπου Ηλιούσι να επιχειρεί στη Λαβριωτική Χερσόνησο. Ήταν στα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν πρώτη φορά στους ελληνικούς εφαίρες, σε μια φωτιά που έκαιγε στο νοτιοανατολικό κομμάτι της Λαβριωτικής, στο Άσπρο Λιθάρι, στα Λεγενά και στην Αγριλέζα, τότε που για πρώτη φορά στους ελληνικούς εφαίρες είχε κάνει την εμφάνισή του αεροσκάφος τύπου Ηλιούσι. Συνεχίζονται αυτή την ώρα που μιλάμε οι ρήψεις από αέρος. Άλλο ένα ελικόπτερο πλησιάζει στο σημείο. Δεν κάνει ρήψη νερού μόνο στο σημείο που υπάρχει αναζωπήρωση, αλλά και στο σημείο που βλέπετε στην κορυφή του βουνού που έχει καεί ήδη. Και αυτό για να μην υπάρξουν κατά τη διάρκεια της νύχτας άλλες αναζωπηρώσεις. Η αναζωπήρωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι σε ένα πεφτοδάσος αρκετά πυκνό. Βρίσκεται στους πρόποδες του βουνού που βλέπετε στους δέκτες μας. Ονομάζεται Ριμπάρι. Δυστυχώς, καθ' όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας παραδόθηκε στις στάχτες και εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, στρέμματα δάσους και δασικής έκθασης έγιναν στάχτη. Και εκεί λοιπόν επιχειρούν, ρίχνουν νερό τα ελικόπτερα για να μην υπάρχει αναζωπήρωση κατά τη διάρκεια της νύχτας, διότι το μέρος είναι δύσβαστο και δεν μπορούν να επιχειρήσουν τα επίγεια τμήματα. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η κατάσταση στην Λαβριωτική είναι απολύτως ελεγχόμενη και νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Δυστυχώς έχει συντελεστεί μια μεγάλη περιβαλλοντική οικολογική καταστροφή από τις χιλιάδες στρέμματα δάσους και δασικής έκτασης που έχουν καεί. Είχαμε λιγότερες ζημιές στον οικιστικό ιστό σε σχέση με τις άλλες πυρκαγιές που μας απασχολούσαν τις προηγούμενες μέρες στην Αττική αλλά και στην Εύβοια. Περίπου 10 με 15 σπίτια είναι αυτά που έχουν υποστεί ζημιές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης. Όμως έχει κάψει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα δάσους και δασικής έκτασης. Αυτό που πρέπει να κρατήσουν οι τηλεθεατές μας είναι ευλαμπία ότι η κατάσταση στη Λαβριωτική, στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, έχει τεθεί σχεδόν υπό πλήρη έλεγχο. Μακάρι λοιπόν να λήξει εδώ το κακό. Όση ώρα μας μιλάς, έχουμε δει τρεις ρήψεις να γίνονται και μακάρι να πάει και καλύτερα η κατάσταση στο άλλο μέτωπο, στα Βίλια. Πάμε όμως τώρα να δούμε όλα όσα προηγήθηκαν και τη μάχη που έδωσαν πυροσβέστες, κάτοικοι και εθελοντές χθες και σήμερα στην Κερατέα. Το σπίτι έχει πιάσει φωτιά μέσα στο εσωτερικό του. Οι φλόγες καταχαίνε. Ένα κομμάτι τσιμέντο και τούβλα δεν θυμίζει σε τίποτα σπίτι. Τόσα χρόνια εδώ πέρα ήταν παράδεισος και κάηκε μέσα σε 10 λεπτά. Η επόμενη μέρα βρήκε τους οικισμούς της Κερατέας λαβωμένους από το πέρασμα της φωτιάς. Καμένες εκτάσεις,
καμένα σπίτια. Χθες από την ώρα που ξέσπασε η πυρκαγιά, πυροσβέστες και εθελοντές έδιναν μάχη για να την περιορίσουν. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, από αυτό ακριβώς εδώ το σημείο στη γέφυρα Αδάμ ξεκίνησε η μεγάλη πυρκαγιά που επεκτάθηκε σε στρέμματα δάσους και χαμηλής βλάστησης σε περιοχές της Κερατέας και της Λαβρεωτικής. Ήρθαν τα πυροσβεστικά και αεροπλάνα ήρθαν, αλλά ξέφυγε η φωτιά από εδώ από τη Χαράδρα και ανέβηκε το βουνό όλο από εδώ και το καψόλο. Κάτοικοι καταγγέλουν εμπρισμό. Εμπρισμός 100%. Ξεκίνησε από ένα σημείο η φωτιά, η οποία είναι σχεδόν στην άσφαλτο απάνω, η Κάδη. Εγώ το έβλεπα τη φωτιά, είχε ξεκινήσει από εκεί. Από... ψηλά από το βουνό. Ναι. Λέω, αποκλείεται να έρθει εδώ πέρα. Κάποια στιγμή ήρθε η αστυνομία και μας έδιωξε από εδώ. Η φωτιά επεκτάθηκε αστραπιαία. Μια ηλικιωμένη γυναίκα με κινητικά προβλήματα εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι της. Αστυνομικοί της ομάδας ΟΠ και τις σηκώνουν με τα χέρια τους. Εκείνη είναι τρομαγμένη. Φτάσαμε, εδώ είμαστε. Με τη βοήθεια των αστυνομικών, η ηλικιωμένη γυναίκα επιβιβάζεται σε αυτοκίνητο για να οδηγηθεί σε ασφαλές σημείο. Σπίτια παραδίδονται στις φλόγες. Οι φλόγες κατακαίνε αυτή την ώρα λοιπόν το σπίτι. Δυστυχώς ένα θέαμα το οποίο είναι αποκαλυπτικό. Γείτονες με λάστιχα προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. Πόση ώρα έχει πιάσει φωτιά εδώ το σπίτι του γειτονά? Εδώ έχει κανένα 4 ώρες. Φύσαγε από εδώ αέρας. Αν φύσαγε από εδώ, θα έχει καεί και το δικό μου. Αρκετά ήταν τα σπίτια που δεν γλίτωσαν από τη μανία της φωτιάς. Όπως αυτό που βλέπετε πίσω μου στον οικισμό Ριμπάρι. Μια εξοχική κατοικία που κάει και σχεδόν ολοσχερός. Μάλιστα, ο Δήμαρχος Λαβρεωτικής υποστηρίζει ότι όλα αυτά θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί αν υπήρχαν αντιπυρικές ζώνες. Υπάρχει μια νοοτροπία από το δασαρχείο να μην κόβουμε ούτε κλαράκι. Αυτά τα δάση ήταν από τη φωτιά του 1993 φυτρωμένα, το ένα δίπλα στο άλλο, ενώ σε περιοχές που υπήρχαν μικρά μονοπάτια, δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες, εκεί πήγαν τα επίγεια μέσα και γλίτωσε το δάσος. Αν και η πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας είναι σε ύφεση, οι πυροσβέστες παραμένουν καθώς οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς. Είναι όμως σε εξέλιξη φωτιά στους πρόποδες του όρους Σπαγκαίου στην Καβάλα. Στο Χρήστο Νικολαίδη πάμε να μας πεις, Χρήστο, ποια είναι η κατάσταση. Έχουμε συνεχείς αναζωπυρώσεις εδώ σε ένα μέτωπο πάνω στο Παγκαίο. Βρισκόμαστε ανάμεσα στο χωριό Βοσκοτόπη και Αντιφίλιππη, όπου πραγματικά νωρίς το μεσημέρι είχαμε ένα πύρινο μέτωπο το οποίο ξεπέρασε τα 700 μέτρα σε μήκος, απλώθηκε στην πλαγιά του Παγκαίου και απείλησε προς στιγμήν το χωριό Αντιφίλιππη. Στο σημείο στο οποίο βρισκόμαστε και στα πλάνα τα οποία σας στέλνει ζωντανά ο Δημήτρης Αλεξάκης, μπορείτε να δείτε την αντιπυρική ζώνη η οποία στήθηκε από την πυροσβεστική αλλά και από εκπροσώπους τοπικών φορέων και κατοίκων, προκειμένου να μην περάσει αυτό το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε η φωτιά. Γιατί ακριβώς πάνω από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε αρχίζουν τα πρώτα χωριά του χωριού, τα πρώτα σπίτια, συγγνώμη, του χωριού Αντιφίλιππη. Έγινε μια γιγαντιαία μάχη εδώ προκειμένου να μην περάσουν οι φλόγες, ενώ συνεχής ήταν και οι ρήψεις δύο ελικοπτέρων και δύο αεροσκαφών τύπου Πετζετέλ, τα οποία επιχειρούν τις τελευταίες 3 ώρες στο σημείο. Νωρίτερα υπήρχε και ένα Καναντέρ. Είναι χαρακτηριστικό ότι με το που έριχνε το φορτίο του εδώ το γιγαντιαίο ρωσικό ελικόπτερο, έκανε 12 λεπτά για να επιστρέψει. Και μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα είχαμε την αναζωπήρωση μιας μικρής εστίας. Πληροφορίες αναφέρουν ότι για αυτήν την εκδήλωση της πυρκαγιάς έχει συλληφθεί ένα άτομο, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον τοπικό τύπο, εκτελούσε κάποιες αγροτικές εργασίες με τη χρήση φωτιάς σε αυτό εδώ το σημείο. Και αμέσως μετά εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Όπως μας λένε οι άνθρωποι της πυροσβεστικής εδώ, η νύχτα θα είναι αρκετά μακρά και δύσκολη για αυτούς, καθότι οι αναζωπυρώσεις είναι αρκετές και η έκταση η οποία συνορεύει με τις περιοχές, με τα σημεία τα οποία σημειώνεται αυτή η αναζωπήρωση, είναι αρκετά δύσβατες και δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι επιχειρούν εδώ με πεζοπόρα τμήματα και με πολύ μεγάλη αγωνία, πρέπει να σου πω, Ευλαμπία. Ας ελπίσουμε λοιπόν να πάει καλά και αυτό το μέτωπο. Πληροφορίες και για μια σύλληψη. Τώρα, κυρίες και κύριοι, γενναία δέσμη μέτρων που θα αποτρέψει την ερημοποίηση της περιοχής τους ζητούν οι επαγγελματίες της Βόρειας Εύβοιας που ζούσαν από το δάσος το οποίο καταστράφηκε. Ειδικά οι ρητονοσυλλέκτες είναι σε απόγνωση, καθώς το πευκοδάσος από το οποίο ζούσαν έχει γίνει στάχτη.
Γενναιότερα μέτρα εδώ και τώρα ζητούν οι ρητινοπαραγωγοί και άλλοι επαγγελματίες που ζούσαν από το δάσος στην Βόρεια Εύβοια, για να μην ερημώσουν τα χωριά τους μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που αφάνισαν πάνω από μισό εκατομμύριο στρέμματα. Είναι σχεδόν τελειωμένο το επάγγελμα το δικό μας. Mm-hmm. Μιλάμε για μια δουλειά η οποία μπορεί να ξαναγίνει μετά από 50 χρόνια. Αύριο Τετάρτη 18 Αυγούστου αναμένεται να λειτουργήσει η πλατφόρμα arogi.gov.gr ώστε να ξεκινήσουν να υποβάλλονται οι ηλεκτρονικές αιτήσεις των πυρόπληκτων για τις προκαταβολές των αποζημιώσεων. Στόχος είναι εντός μερικών ημερών και το πολύ μια εβδομάδα μετά την αίτηση να εισπράττει ο πυρόπληκτος στην προκαταβολή της αποζημίωσης που θα κυμαίνεται για τα σπίτια από 5.000 ευρώ για όσα έχουν υποστεί ελαφρές ζημιές, 12.000 ευρώ όσα έχουν σοβαρές ζημιές και έως 20.000 ευρώ για όσα είναι ολοσχερώς κατεστραμμένα. Αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις, οι αποζημιώσεις κυμαίνονται από 5 έως 22.000 ευρώ. Μας ενδιαφέρει περισσότερο η επόμενη μέρα. Ό,τι έγινε, έγινε. Η καταστροφή έγινε. Εμείς θέλουμε τουλάχιστον μας βγάλουν για κάποιους μήνες ταμείο ανεργίας τώρα το χειμώνα. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα του ΟΑΕΔ ώστε να υποβληθούν οι αιτήσεις για την έκτακτη εφάπαξ αποζημίωση των 718 ευρώ, την οποία δικαιούνται εργαζόμενοι επιχειρήσεων που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές. Από χθες ξεκίνησαν και οι αιτήσεις για το πεντάμινο επίδομα ανεργίας που δικαιούνται όσοι έμειναν άνεργοι λόγω των πυρκαγιών. Αποζημίωση για τις καταστροφές σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Για τα καμένα αγροτικά μας μηχανήματα. Και για όλο τον εξοπλισμό, ό,τι χάθηκε αυτή τη στιγμή στην Εύβοια να πληρωθεί στο 100%. Έως τις 31 Αυγούστου μπορούν να δηλώσουν σε αναστολή τους εργαζόμενούς τους όλες οι επιχειρήσεις στους δήμους Ιστιαίας Εδιψού και Μαντουδίου Λίμνης Αγίας Άννας στην Εύβοια, ώστε να εισπράξουν τα 534 ευρώ. Οι αναστολές θα έχουν διάρκεια 3 μήνες, που πάντως θεωρείται από τους παραγωγικούς φορείς μικρό χρονικό διάστημα για τις πληγές που άφησε πίσω της η πύρινη λέλαπα. Όπως είδαμε και στο βίντεο του Γιάννη Φόσκολου, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα ειδικά επιδόματα στους ανέργους, αλλά αύριο ανοίγουν και 2 πλατφόρμες για την ανακούφιση των πυρόπληκτων. Η Σοφία Φασουλάκη θα μας πει περισσότερα. Σοφία. Οι οποίες σε Βλαμπία είναι και εξίσου σημαντικές, πολύ πιο σημαντικές θα έλεγα. Η πρώτη είναι αυτή που είδαμε και στο βίντεο, η αρρωγή, όπου εκεί με μία απλή, όπως γνωρίζουμε, αίτηση, μένει να δούμε αν τελικά θα συμβεί αυτό, με μία απλή αίτηση ο πολίτης θα μπορεί, και δηλώνοντας βέβαια τι έχει καταστραφεί, θα μπορεί να διεκδικεί ένα ποσό που αγγίζει έστω τις 20.000 ευρώ για το σπίτι και την οικοσκευή, ενώ για τις επιχειρήσεις 22.000 ευρώ. Ας μην ξεχνάμε ωστόσο ότι υπάρχει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πρόγραμμα Ευλαμπία, στεγαστικό για δάνειο για το σπίτι, έως 150.000 ευρώ για ολοσχερή καταστροφή. Θα το δούμε και αυτά στη συνέχεια με την πάροδο των ημερών. Εκτός λοιπόν από αυτή την πλατφόρμα, την αρρωγή, θα δούμε μία ακόμα πλατφόρμα, το e-dorees.gov.gr, εκεί όπου θα μπορεί ο οποιοσδήποτε να κάνει μια προσφορά, να κάνει μια δωρεά, είτε σε χρήματα, είτε σε είδος. Θα είναι αυτοκρεβάτια, θα είναι στρώματα, θα είναι νερά, τα είδη πρώτης ανάγκης για τους ανθρώπους που τα έχουν, όπως καταλαβαίνεις κυρίως στη Βόρεια Εύβοια, άμεση ανάγκη. Κλείνοντας να σου πω ότι έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος γύρος της καταγραφής των ζημιών τόσο σε Αττική όσο και στην Εύβοια. Είναι περισσότεροι από 1.350 οι έλεγχοι, ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος. Στο τέλος της δεύτερης εβδομάδας θα υπάρχει πληρέστατη καταγραφή των ζημιών. Περισσότεροι από 400 έλεγχοι έχουν γίνει σε Ηλία, Λακωνία και Μεσσηνία και μένει η Αρκαδία, η οποία ευτυχώς επλήγει λιγότερο. Τέλος, να σου πω ότι ο κύριος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αναλάβει αυτό το δύσκολο έργο του συντονισμού, της ανασυγκρότησης και της ανακούφισης των πληγέντων, έχει ήδη κάνει πολλές συναντήσεις τόσο με τοπικούς φορείς, όσο και με τουριστικούς, με ανθρώπους που ασχολούνται με τον τουρισμό στην Βόρεια Εύβοια και βεβαίως με τους τοπικούς φορείς, αλλά και τους περιφερειάρχες της περιοχής, γιατί η επόμενη μέρα είναι αυτή που και η Ευλαμπία είναι που θα πρέπει να ανασυγκροτηθεί όλο αυτό το μέτωπο, η επόμενη μέρα αυτών των ανθρώπων που χωρίς το δάσος θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Και ο χειμώνας, Σοφία, που θα έρθει όπου να είναι και θα πρέπει να δούμε τι έργα θα γίνουν. Να σε ευχαριστήσουμε. Και περνάμε στις καταιγιστικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν.
Η επόμενη ημέρα της κατάληψης της χώρας από τους Ταλιμπάν την βρίσκει έντρομη και τους ίδιους να προσπαθούν να πείσουν τους Αφγανούς ότι δεν κινδυνεύουν. Για άλλη μια φορά όμως, οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο της χώρας συγκλονίζουν και μαρτυρούν τον βαθμό του τρόπου που βιώνουν όσοι ρισκάρουν ακόμα και τη ζωή τους προκειμένου να φύγουν από το Αφγανιστάν. Έχουμε συνδεθεί με τους ανταποκριτές και τους πολιτικούς συντάκτες του Όπεν, τον Μιχάλη Ιγνατίου, την Αλεξία Τασούλη, τον Παντελή Βαλασόπουλο και τον Θανάση Αυγερινό. Θα δούμε όλες τις εξελίξεις μαζί σας. Πρώτα όμως, κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Γύρω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, μαχητές των Ταλιμπάν πυροβολούν στον αέρα. Θέλουν να διαλύσουν τα πλήθη των Αφγανών που προσπαθούν απεγνωσμένα να τρυπώσουν όπως μπορούν μέσα και να φτάσουν μέχρι τα αεροπλάνα. 8 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες ώρες στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, κυρίως στην προσπάθειά τους να σκαρφαλώσουν στα αεροπλάνα που απογειώνονται. These images from satellites in space showing just the volume of people thronging in and around Hamid Karzai International Airport, the symbol of the United States' billions spent in a 20-year project. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται η σωρός ενός ανθρώπου που έχει παγιδευτεί στο σύστημα τροχών του αεροσκάφους, ένας από τους πολλούς που πλήρωσαν με τη ζωή τους την αγωνία να φύγουν μακριά από τους Ταλιμπάν. Αυτές οι εικόνες κάνουν το γύρο του κόσμου και συγκλονίζουν. 650 Αφγανοί πολίτες στριμωγμένοι σε ένα αμερικανικό μεταγωγικό που χωρά μόλις 150. This is a disaster. There's no other way to paint lipstick on a pig. It was a world-class failure that now has transpired into a real crisis in Kabul International Airport. Στο κέντρο της πόλης, πάνοπλοι μαχητές των Ταλιμπάν περιπολούν τους δρόμους. Γυρίζουν από σπίτι σε σπίτι και ψάχνουν Αφγανούς που βοηθούσαν τις ξένες δυνάμεις. It happened very fast. And one of the things that we couldn't anticipate and didn't anticipate was the degree to which Afghan forces capitulated, sometimes without a fight. Κατακλείζουν μέχρι και τα Λούνα Πάρκ της Αφγανικής πρωτεύουσας. Θέλουν να δείξουν πως πλέον ελέγχουν τα πάντα. Η εικόνα των πάνοπλων μαχητών να κάνουν συγκρουόμενα και να ανεβαίνουν στα πλαστικά άλογα, ενδεικτική της παράνοιας αυτού του πολέμου. Η κρατική τηλεόραση δείχνει αξιωματούχους των Ταλιμπάν στις πρώτες τους συνεντεύξεις. Υπόσχονται πως δεν θα πειράξουν κανέναν από το παλαιό καθεστώς. Η Ημαράτ Ισλαμία Αφγανιστάν με καμάλε ετμινάν, σαδακάτ και εξουή. عفی عمومی خود را برای تمامی افغانستان به خصوص آن مخالفینی که در این سالها به خصوص در این اواخر در صفحه اشغال و اشغالگران قرار داده است. Έδωσαν και την πρώτη τους μεγάλη συνέντευξη τύπου που κράτησε για περισσότερη από μία ώρα με ερωτήσεις από δεκάδες δημοσιογράφους από ξένα μέσα ενημέρωσης. That inside Afghanistan they should have rules which would be in the interest of the people, which will be commensurable to the beliefs of the people. And the international community should not have any concerns. Οι Αφγανοί που παραμένουν στη χώρα ελπίζουν μαζί με τους Ταλιμπάν να μην επιστρέψουν και οι παλιές τακτικές δολοφονιών και βασανιστήριων. Πάμε ξανά στις συνδέσεις μας με τους ανταποκριτές και τους πολιτικούς συντάκτες του Όπεν. Μιχάλη Ιγνατίου, σε εσένα θα έρθουμε πρώτα. Δεν υδρώνει το αυτή του Μπάιντεν. Αυτό είδαμε από το διάγγελμά του, όπου είπε ότι δεν μετανιώνει. Ευλαμπία, καλησπέρα. Έτσι είναι τα πράγματα. Αλλά να μου επιτρέψεις να πάμε στα τελευταία νέα. Το Πεντάγωνο ανακοίνωσε ότι ο Αμερικανικός στρατός συντονίζεται με τους Ταλιμπάν. Έχει σημασία αυτό. Ενώ ταυτόχρονα επιταχύνεται η αεροπορική μεταφορά των Αμερικανών και των Αφγανών συμμάχων τους από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Επίσης, το Πεντάγωνο μεταφέρει επιπλέον αμερικανικά στρατεύματα σε μια προσπάθεια να ολοκληρωθεί η εκένωση σε 2 εβδομάδες. Άρα το χρονοδιάγραμμα είναι 2 εβδομάδες. Στόχος είναι η εκένωση μεταξύ 5 και 9.000 ανθρώπων κάθε μέρα. Άρα αν η επιχείρηση κρατήσει για 15 μέρες, ομιλούμε για πάνω από 100.000 ανθρώπους οι οποίοι θα μεταφερθούν εκτός Αφγανιστάν. Σε όλη τη χώρα, να πούμε, το ανακοίνωσε το Πεντάγωνο, ζούσαν και δρούσαν 10.000 Αμερικανοί. Δεν ομιλούμε για τους διπλωμάτες, διότι αρχικά είπαν ότι θα εκκενώσουν
τους διπλωμάτες. Μιλάμε ότι στη χώρα υπάρχουν ακόμα περίπου 10.000 Αμερικανοί. Λοιπόν, για να πάμε στο θέμα που έθεσες, όσοι ανέμεναν μία έστω και μικρή υποχώρηση, ίσως και συγγνώμη από τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν για την απόφαση του να αποχωρήσει η Αμερική από το Αφγανιστάν, έχασαν. Διότι ο Αμερικανός πρόεδρος που απευθύνθηκε στον Αμερικανικό λαό από το Λευκό Οίκο ήταν, θα έλεγα, ένας προκλητικός υποστηριχτής και υπερασπιστής της αποχώρησης του Αμερικανικού στρατού, παρουσιάζοντας με πιστικό τρόπο όμως τα επιχειρήματά του, τα οποία όμως για αρκετούς πολιτικούς και δημοσιογράφους ήταν ανεφουσίας. Αν αναλογιστεί κανείς βέβαια την κατάσταση μετά την εισβολή των Ταλιμπάν στην Καμπούλ. Το πιο βασικό του επιχείρημα για την απόσυρση των Αμερικανικών δυνάμεων ήταν αυτό που αφορούσε τους ίδιους τους πολίτες του Αφγανιστάν. Τους δώσαμε, είπε, όλες τις δυνατότητες να καθορίσουν το μέλλον τους και δεν το έπραξαν. Οι Αμερικανικές δυνάμεις δεν μπορούν και δεν θα έπρεπε να διεξαγάγουν ένα πόλεμο και να πεθάνουν σε ένα πόλεμο στον οποίο δεν έχουν τη θέληση να πολεμήσουν οι Αφγανικές δυνάμεις. Η δήλωσή του σίγουρα ήταν γροθιά στο στομάχι για τους αντιπάλους του και με δεδομένο ότι η Αμερική εξόδεψε σχεδόν 3 δισεκατομμύρια δολάρια για να επαναφέρει το Αφγανιστάν στα πόδια του. Και όλα αυτά τα χρήματα πήγαν στον αέρα. Και ο κύριος Μπάιντεν και οι επιτελείς του Πενταγώνου και του State Department δεν μπορούν να αποδεχθούν ότι εκπαίδευσαν το στρατό του Αφγανιστάν, πρόσφεραν πολεμικό υλικό αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων και ουδείς αντιστάθηκε. Παραδόθηκαν στους Ταλιμπάν, η δύναμη των οποίων ήταν πολύ μικρότερη από τις 300.000 των Αφγανών στρατιωτών που εκπαίδευσαν οι Αμερικανοί. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες βρέθηκαν στην πολύ δυσάρεστη θέση, ξέρεις, να χάσουν στους Ταλιμπάν το πιο μοντέρνο πολεμικό υλικό που διέθεσαν στον Αφγανικό στρατό. Ομιλούμε και για τα τελευταίου τύπου πολεμικά ελικόπτερα και όχι μόνο. Ο κύριος Μπάιντεν απέρριψε την κριτική που είναι και σήμερα σφοδρή. Να πούμε ότι ο γερουσιαστής Μενέντες, ο γνωστός μας, μαζί με άλλους συναδέλφους του και των δύο κομμάτων, απέστειλαν επιστολή στους υπουργούς εξωτερικών και εσωτερικής ασφάλειας και απαιτούν ισχυρή δράση για να προστατευτούν οι πολίτες του Αφγανιστάν. Κάνουν ειδική αναφορά στις γυναίκες, για τις οποίες οι Ταλιμπάν δεν έχουν δείξει κανένα απολύτως σεβασμό. Να πούμε επίσης ότι σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αμερικανοί στρατιώτες που επέστρεψαν στην Καμπούλ έχουν εντολή να αντιμετωπίσουν τους Ταλιμπάν με όλα τα μέσα στην περίπτωση που δημιουργήσουν το παραμικρό πρόβλημα στις επιχειρήσεις διάσωσης και εκένωσης από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Και καταλήγω, μιας και ομιλούμε για το αεροδρόμιο, το πρακτορείο Reuters αποκάλυψε ότι οι Τούρκοι πάγωσαν την απόφασή τους να αναλάβουν την ασφάλεια του αεροδρομίου της Καμπούλ. Πρόκειται για μια μεγάλη είδηση, εάν βεβαίως επιβεβαιωθεί. Αυτά από μένα. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη και τα βήματα προς τον σκοταδισμό είναι πολλά και ολόκληρος ο πλανήτης, κυρίες και κύριοι, παρακολουθούν μουδιασμένος και με ανησυχία τους Ταλιμπάν να παίρνουν και πάλι την εξουσία στο Αφγανιστάν. I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw US forces. Παρά την κατακραυγή σε Αμερική και εξωτερικό, ο Τζο Μπάιντεν υποστηρίζει την απόφασή του να αποσύρει τις Αμερικανικές δυνάμεις, αφήνοντας χώρο στους Ταλιμπάν να επανακαταλάβουν το Αφγανιστάν με ταχύτητα αστραπής. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. So what's happened? Afghanistan political leaders gave up and fled the country. Ο Αμερικανός πρόεδρος πάντως είχε και ένα μήνυμα προς τους Ταλιμπάν. If they attack our personnel or disrupt our operation, the US presence will be swift and the response will be swift and forceful. Γαλλικό μεταγωγικό αεροσκάφος βρίσκεται ήδη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ετοιμάζεται να πάει στην Καμπούλ για να παραλάβει Γάλλους πολίτες αλλά και Αφγανούς πολίτες που συνεργάστηκαν στενά με τις γαλλικές δυνάμεις. Ce tournant auquel nous étions préparés nécessite des décisions et des initiatives immédiates à la mesure de la gravité de la situation pour répondre à la catastrophe humanitaire. L'urgence absolue est de mettre en sécurité nos compatriotes qui doivent tous quitter le pays ainsi que les Afghans qui ont travaillé pour la France. Ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Ζοζέπ Μπορέλ, συγκάλεσε έκτακτη τηλεδιάσκεψη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για τις δραματικές εξελίξεις στο Αφγανιστάν.
Die Entwicklung in Afghanistan ist aber natürlich auch bitter für Deutschland und die anderen verbündeten Nationen, die unter Führung der Vereinigten Staaten von Amerika und der NATO nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 20 Jahre in Afghanistan gegen den Terrorismus und für freiheitlichere Strukturen gekämpft haben. Στη χθεσινή διάσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντώνιο Κουντέρες είπε πως πρέπει να προστατευτούν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Αφγανιστάν, το οποίο κινδυνεύει από ένα νέο κύμα τρομοκρατίας. NATO's main focus now is to get people out. Of course, our own staff, but also Afghans who have worked and supported NATO and NATO allies over all these years. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών σε εντελώς διαφορετική γραμμή, την ώρα που Τούρκοι υπήκοοι επέστρεφαν στην Κωνσταντινούπολη με ειδική πτήση από το Αφγανιστάν. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Gerek yabancılara, gerek diplomatik misyonlara, gerekse kendi halkına yönelik umarım eylemlerde de. Η Μόσχα ρίχνει την ευθύνη για την κρίση στο Αφγανιστάν στη Δύση και λέει πως δεν βιάζεται να αναγνωρίσει την κυβέρνηση των Ταλιμπάν. Όχι ότι είναι ράνινοι зверь, но это группа стран, которая очень тяжело, болезненно расстается с теми позициями, которые они привыкли занимать в мире многие-многие десятилетия. Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν βρέθηκαν στο επίκεντρο της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αλεξία Τασούλη έχει και το ρεπορτάζ, αλλά και το παρασκήνιο, Αλεξία. Καταρχήν να σου πω, Ευλαμπία, ότι σε ύψιστη ετοιμότητα έχουν τεθεί ένοπλες σε δυνάμεις και αστυνομικές αρχές στον Εύρο και στα νησιά, καθώς υπάρχουν πληροφορίες ότι ήδη οι Αφγανοί μετανάστες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στη Ροδόπη. Γι' αυτό λοιπόν δόθηκε εντολή να υπάρξουν αυξημένες μονάδες επιτήρησης. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Αλκιβιάδης Στεφανής, βρέθηκε για τρεις ημέρες στον Εύρο, επιθεώρησε όλα τα φυλάκια της ζώνης ευθύνης του 4ου Σώματος Στρατού, αλλά και τις αντιβαλιστικές σκοπιές, οι οποίες μάλιστα είναι και πολύ σύγχρονες. Τώρα, σε διπλωματικό επίπεδο, όπως είπες και εσύ, συνεδρίασαν πριν από λίγο οι Υπουργοί Εξωτερικών των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η θέση της Ελλάδας, όπως την εξέφρασε ο κύριος Δένδιας, είναι ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ενιαία στάση απέναντι στην διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, να μην ξαναζήσουμε τις εικόνες που ζήσαμε το 2015, όταν υπήρξε και σχεδόν παθητική στάση από τους Ευρωπαίους εταίρους. Τώρα, συνεδριάζει αύριο το ΚΙΣΕΑ στο Μέγαρο Μαξίμου με μοναδικό αντικείμενο συζήτηση τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Ενώ να σου πω ότι δύο Αφγανοί και μία Αφγανή πολίτης, γιατρός μάλιστα ελληνικής υπηκότητας, μαζί με τις οικογένειές τους, 11 στο σύνολο, γίνεται μία προσπάθεια απεγκλωβισμού από την Καμπούλ με στρατιωτική πτήση ευρωπαϊκής χώρας. Όμως είναι πάρα πολύ δύσκολη η επιχείρηση, καθώς η κατάσταση στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, Ευλαμπία, είναι χαοτική. Χαοτική, Αλεξία, και σε συναγερμό είναι και η Αντιτρομοκρατική αλλά και η ΕΥΠ. Έντονη είναι τώρα η ανησυχία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη από το νέο μεγάλο προσφυγικό κύμα που αναμένεται να έρθει από το Αφγανιστάν. Ακούσαμε και την Αλεξία ότι έχει ήδη δοθεί εντολή για αυστηρούς ελέγχους στον Εύρο αλλά και στα νησιά μας. Αυστηρότερη επιτήρηση των συνόρων, ενίσχυση του νομικού πλαισίου και του ζητούντες άσυλο και πρωτοβουλίες για μια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική που ταυτόχρονα θα σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι τα όπλα στη φαρέτρα της ελληνικής κυβέρνησης απέναντι στα νέα προσφυγικά καραβάνια που αναμένονται από την Καμπούλ, σύμφωνα με τον Νότι Μηταράκη. Προτάσουμε την ευρωπαϊκή αντίδραση σε ένα κοινό ευρωπαϊκό πρόβλημα. Δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να είμαστε η πύλη εισόδου για την Ευρώπη. Εμείς θα συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική. Nachdenken, ob besonders betroffene Personen kontrolliert und auch unterstützt nach Europa und in die europäischen Länder kommen. Dass hier eine gemeinsame europäische Position nicht so ganz einfach ist, das weiß man. Στη σκιά των καταιγιστικών εξελίξεων στο Αφγανιστάν και μπροστά στον κίνδυνο μιας νέας προσφυγικής κρίσης αντίστοιχης του 2015, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί εκτάκτως αύριο το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε από την κυβέρνηση να ζητήσει έκτακτη σύγκληση Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όχι απλώς του Συμβουλίου Υπουργών Μετανάστευσης, όχι μόνο του Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών. Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να πιέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διαχείριση του κύματος των πολιτικών προσφύγων που θα υπάρξει. Την ίδια ώρα, ο γαλάζιος βουλευτής Ευρύπηδης Τηλιανίδης, μιλώντας στο Open, ανέφερε πως οι κάτοικοι στα απομακοχώρια της Ροδόπης παρατηρούν τις τελευταίες ημέρες αυξημένη κινητικότητα σε σύνορά μας με τη Βουλγαρία. Έχουμε μια κινητικότητα που δεν υπήρχε πριν από λίγο καιρό.
κυρίως στα βόρεια σύνορα με τη Βουλγαρία. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υλοποιηθεί η δέσμευση που έχει πάρθει και για τον Εύρο και για τη Ροδόπη, για τους συνοριοφύλακες, με στοιχεία ενδοποιότητος. Εντύπωση πάντως προκαλεί η άρνηση της Σλοβενικής Προεδρίας να συμπεριληφθεί στην ατζέντα του αυριανού έκτακτου Συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων του Αφγανιστάν, όπως ζήτησαν με επιστολή τους Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρος και Μάλτα, δηλαδή οι πέντε χώρες πρώτης υποδοχής ετούτων άσυλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έντονες είναι οι αντιδράσεις και στη Γερμανία, όπως θα μας πει ο ανταποκριτής μας Παντέλης Βαλασόπουλος. Παντελή. Καλησπέρα. Να πούμε ότι σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων, ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κύριος Ζεχόφερ, μιλώντας σε κλειστή διοργάνωση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, των Χριστιανοκοινωνιστών, είπε ότι το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένουμε ότι 300.000 έως 5 εκατομμύρια άνθρωποι θα εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν. Αυτή είναι η πρόβλεψη που έκανε, 300.000 έως 5 εκατομμύρια θα είναι οι πρόσφυγες. Δεν προσδιορίσε ακριβώς το χρονικό διάστημα που υπολογίζει αυτό να γίνει. Τώρα, άλλοι πολιτικοί στη Γερμανία ζητάνε αυτή τη φορά να μην αναλάβει μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση ή κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτό το έργο, αλλά και οι χώρες του ΝΑΤΟ και οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς να μοιραστούν τα βάρη αυτού του προσφυγικού κύματος. Από εκεί πέρα υπάρχει έντονη δυσαρέσκεια στη Γερμανία για την αποχώρηση των Αμερικανών και το πώς αυτή έγινε. Αυτό εκφράστηκε και από την καγκελάριο Μέρκελ που μίλησε για μεγάλη πίκρα. Σήμερα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Στάινμαγερ, είπε ότι είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την τραγωδία. Μια τραγωδία, λέει, που θα αλλάξει τον κόσμο. Οι εικόνες απελπισίας από το αεροδρόμιο της Καμπούλ είναι ντροπή για τον πολιτικό κόσμο στη Δύση. Αυτά είπε ο Γερμανός πρόεδρος της Δημοκρατίας. Τέλος, συνεχίζεται το θρίλερ με τα γερμανικά μεταγωγικά στην Καμπούλ. Μόνο δύο κατάφεραν να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο. Το ένα πήρε μόνο 7 άτομα. Το δεύτερο σήμερα το μεσημέρι κατάφερε να πάρει 120 πολίτες και Γερμανούς και Ευρωπαίους και Αφγανούς. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια αερογέφυρα με 4 γερμανικά μεταγωγικά από την Καμπούλ στην Τασκένδη του Ουσμπεκιστάν. Στόχος τελικός, ο μεγάλος, να πάρουν 7.000 άτομα στο σύνολο. Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση σε αυτό το ζήτημα και σήμερα η καγκελάριος Μέρκελ είπε ότι δεν εκτιμήσαμε σωστά την κατάσταση. Η ευθύνη είναι και δική μου. Ευλαμπία. Είναι δραματικές οι καταστάσεις που εξελίσσονται στο Αφγανιστάν. Ας ελπίσουμε, Παντελή, όλοι οι ηγέτες της Δύσης να αναλάβουν την ευθύνη τους. Και τώρα, η κυριαρχία των Ταλιμπάν στη χώρα οδηγεί στο μεσαίωνα, όπως καταγγέλουν οι γυναίκες, καθώς εντείνονται οι φόβοι ότι θα επιβάλλουν τη πιο σκληρή μορφή του Ισλαμικού νόμου, καταπατώντας πλήρως τα δικαιώματά τους. Με λυγμούς, μία Αφγανή δημοσιογράφος κάνει έκκληση προς τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ στη διάρκεια συνέντευξης τύπου να μην ανοίξουν ξανά οι πύλες του σκοταδισμού των Ταλιμπάν. Ο Γιάννης Στόλτεμπεργκ παρακολουθεί σιωπηλός. Στην Καμπούλ, η ανταποκρίτρια του δικτύου CNN, Clarissa Ward, ρωτά έναν διοικητή των Ταλιμπάν τι σημαίνει η επιστροφή των Ισλαμιστών για τα δικαιώματα των γυναικών. Η απάντηση που δίνει εκείνος είναι χαρακτηριστική. So would you believe in the democratic vote, though? So would people be allowed to vote in women politicians? Erdogan. Στο διαδίκτυο ανεβαίνουν βίντεο από διαδήλωση γυναικών έξω από το Προεδρικό Μέγαρο μπροστά από Ισλαμιστές μαχητές. Αψηφούν τις προειδοποιήσεις τους και ζητούν να μην χαθούν όσα με κόπο κατέκτησαν τα προηγούμενα χρόνια. Why do they have to cover their face? Because it is in our Islam. Is it in Islam though that you have to wear a niqab? Of course, it is in Islam. Ήδη από τον Ιούλιο στις περιοχές που έχουν καταλάβει, οι Ταλιμπάν επιβάλλουν τους απάνθρωπους κανόνες τους. Η ελπίδα πλέον έχει χαθεί, όπως λέει με λυγμούς μια 22χρονη Αφγανή. Μπορεί να
Στην Καμπούλ, οι Ισλαμιστές καλύπτουν με μαύρο χρώμα την πρόσωψη κομμωτηρίου με φωτογραφίες γυναικών. Από την άλλη, οι Ταλιμπάν υποστηρίζουν πως θα σεβαστούν τα δικαιώματα των γυναικών, όμως ο φόβος όλο ένα και εντείνεται. Η Ιμαράτ Ισλαμία Αφγανιστάν, در چوکات شریعت اسلامی، در چارچوب شریعت اسلامی و با در نظرداشت ارزش‌های ملی و افغانی. I would say that they will adopt the same policies that they used to practice during the first round of regime, and it may be more brutal than what it was. Πάμε στον Θανάση Αυγερινό. Θανάση, οι Ρώσοι θα μείνουν στο Αφγανιστάν και χαρακτηρίζουν ως φιάσκο τις κινήσεις της Αμερικής. Καλησπέρα, Ευλαμπία. Η Μόσχα συγκρατημένα μεν σαφώς δε θεωρεί ότι δικαιώνεται η πολιτική του διαλόγου και της συνεννόησης που ακολουθεί η ίδια και δε μασάει τα λόγια της, χαρακτηρίζοντας αναμενόμενο μάλιστα φιάσκο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής όσα συμβαίνουν στο Αφγανιστάν. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργέη Λαυρόφ, είπε ότι το βασικό λάθος της Ουάσιγκτον είναι ότι προσπαθεί να επιβάλλει στο Αφγανιστάν και παντού αλλού αυτό που η ίδια ονομάζει δημοκρατία, περιφρονώντας παραδόσεις αιώνων και πιστεύοντας ότι ξαφνικά ένας λαός θα αρχίσει να ζει σύμφωνα με ξένους κανόνες. Ξεχωρίζει από τις δηλώσεις Λαυρόφ η ταύτιση απόψεων με την Κίνα και το ότι κατά τη Μόσχα οι Ταλιμπάν δίνουν μέχρι στιγμής καλά σημάδια, καλώντας και άλλες πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν στην κυβέρνηση και αναγνωρίζοντας δικαιώματα όπως η παιδεία για τις γυναίκες. Πολλά ρωσικά μέσα ενημέρωσης μάλιστα θυμίζουν ότι η φωτεινότερη περίοδος στο σύγχρονο Αφγανιστάν ήταν όταν βρισκόταν υπό σοβιετική επιρροή και συγκρίνουν την άτακτη υποχώρηση των Αμερικανών με την οργανωμένη τότε ομαλή αποχώρηση των Σοβιετικών. Την ίδια στιγμή πάντως η Μόσχα οργανώνει και νέες ασκήσεις χιλίων περίπου στρατιωτικών της που σταθμεύουν μόνιμα στο γειτονικό Τατζικιστάν και ετοιμάζονται για πανενδεχόμενο. Δεν φαίνεται να ανησυχούν πολύ γιατί η ρωσική τους πρεσβεία στην Καμπούλ φαίνεται πως φυλάσσεται από ειδικές δυνάμεις της Ρωσίας, αλλά υπάρχουν και εγγυήσεις από τους Ταλιμπάν. Και μετά το Λαυρόφ που κάλεσε τη Δύση να χωνέψει ότι αναγκαστικά μειώνεται παγκοσμίως η επιρροή της και πρέπει να το αποδεχθεί καθώς ανέρχονται νέες δυνάμεις, ο πρόεδρος της Ρωσικής Βουλής, ο κύριος Βαλόντιν, κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση να διοχετεύσουν ως βοήθεια στους λαούς του Αφγανιστάν και τις γειτονικές χώρες που υφίστανται τις συνέπειες της αμερικανικής πολιτικής, τα χρήματα που δαπανούν, όπως είπε, για την ανατροπή καθεστώτων σε άλλες χώρες, δήθεν για την προώθηση της δημοκρατίας. Ταύτιση απόψεων λοιπόν Ρωσίας και Κίνας. Να σε ευχαριστήσω, Θανάση, όπως και τους υπόλοιπους για το αναλυτικό σας ρεπορτάζ. Και να περάσουμε τώρα στο μέτωπο του κορονοϊού. Πάμε στη Δέσποινα Βλεπάκη. Δέσποινα, δεν είναι καλά τα νέα. Έχουμε νέο αρνητικό ρεκόρ. Σήμερα κατεγράφει το τρίτο αρνητικό ρεκόρ από την έναρξη της πανδημίας στη χώρα μας. Τα κρούσματα που μας ανακοινώθηκαν είναι 4.206. Εκτοξεύτηκαν και οι διασωληνωμένοι, είναι πια 258, ενώ 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επιπλοκές της πανδημίας. Τα πιο πολλά κρούσματα εντοπίστηκαν στην Αττική, έχουμε 969, ακολουθεί η Κρήτη με 430 και στη Θεσσαλονίκη όμως τα κρούσματα που εντοπίστηκαν είναι 323. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα συνεδρίασαν ειδικοί του Υπουργείου Υγείας και αυτό που μαθαίνω είναι ότι αποφάσισαν να μπει στο κόκκινο χρώμα του επιδημιολογικού χάρτη και το ρέθυμνο. Μένει λοιπόν να δούμε αν θα ανακοινωθούν μέτρα αντίστοιχα με αυτά που υπάρχουν στα Χανιά και στο Ηράκλειο. Δηλαδή απαγόρευση της κυκλοφορίας 1 με 6 το βράδυ και εστίαση χωρίς μουσική. Προβληματίζει ιδιαίτερα και η κατάσταση στη Ρόδο. Ενώ σήμερα οι ειδικοί, οι λοιμοξιολόγοι, συνεδρίασαν από κοινού με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Και σύμφωνα με πληροφορίες του Open, αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι από το Σεπτέμβριο κιόλας να ξεκινήσει η τρίτη δόση, η ενισχυτική δόση του εμβολίου για πολύ συγκεκριμένες κατηγορίες ατόμων που ανήκουν στην κατηγορία υψηλού κινδύνου Α. Αυτή είναι ανασωκατεσταλμένοι, ογκολογικοί ασθενείς, μεταμοσχευμένοι, φορείς του HIV και νεφροπαθείς. Όπως μαθαίνω όμως, ακόμα και αν δεν κάνουν αυτοί οι άνθρωποι την τρίτη δόση, θα απολαμβάνουν τα ίδια δικαιώματα όσον αφορά το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ενώ από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρξει συζήτηση για τρίτη δόση και για τους υγειονομικούς και λίγο αργότερα και για τους ηλικιωμένους. Ευλαμπία. Δύσκολη ξανά η κατάσταση, Δέσποινα. Να σε ευχαριστήσουμε. Και πάμε να δούμε στο βίντεο που ακολουθεί όλες τις εξελίξεις με τον κορονοϊό στη χώρα μας. Οι δύο εβδομάδες που απομένουν μέχρι τα τέλη Αυγούστου θεωρούνται κρίσιμες για την εξέλιξη της πανδημίας στη χώρα μας. Η πίεση στο σύστημα υγείας έχει αρχίσει να αυξάνεται, ο αριθμός των κρουσμάτων είναι σταθερά υψηλός και η Ινδική μετάλλαξη εξαπλώνεται ραγδαία, καλύπτοντας πλέον το σύνολο της χώρας.
έχουμε μία μετάλλαξη Δέλτα, η οποία είναι τόσο επιθετική. Έχει αύξηση μεταδοτικότητας από 50 έως 70%. Στην Κρήτη, όπου κυριαρχεί η ειδική μετάλλαξη, τα νοσοκομεία γεμίζουν. Οι ασθενείς έχουν φτάσει τους 155, 26 εξ αυτών δίνουν μάχη διασωληνωμένοι. Και το μήνυμα του διευθυντή της ΜΕΘ του Βενιζελίου Νοσοκομείου είναι σε δραματικούς τόνους. Φέτος όμως, με τον ιό να έχει μεταλλαχθεί σε πολύ πιο μεταδοτικό και με όλες τις δραστηριότητες ελεύθερες, ο εφιάλτης του Μπέργκαμο ίσως να είναι λίγος μπροστά σε αυτό που θα συμβεί. Στα νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης αναγκάζονται και πάλι να ανοίξουν νέες κλινικές COVID και να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των ασθενών, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι ανεμβολίαστοι, έχουν προλάβει να κάνουν έστω την πρώτη δόση του εμβολίου. Στα τέλη του Ιουλίου είχαμε μόλις 7 νοσηλευόμενους σε κλίνες απλές. Σήμερα έχουμε 35, οπότε στην αυριανή εφημερία θα χρειαστούμε σίγουρα δεύτερη κλινική. Αγωνία υπάρχει και για την επιβράδυση των εμβολιασμών. Με τους επιστήμονες να έχουν ήδη ανοίξει το θέμα της τρίτης δόσης, το οποίο για την ώρα δεν αφορά το γενικό πληθυσμό. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν δεδομένα που να αποδεικνύουν την ανάγκη χορήγησης ενισχυτικής δόσης στους εμβολιασμένους του γενικού πληθυσμού. Το φράγμα των 11 εκατομμυρίων εμβολιασμών έσπασε, ενώ κινητές μονάδες επιχειρούν σε απομακρυσμένες περιοχές και σε σπίτια ανθρώπων με κινητικά προβλήματα. Τώρα, τον γύρο του κόσμου κάνει η δήλωση του Στέφανου Τσιτσιπά ότι δεν θα εμβολιαστεί για τον κορονοϊό μέχρι να καταστεί υποχρεωτικό. Ο Πάνος Βόγλης θα μας πει περισσότερα. Πάνο. Από το μένουμε ασφαλής στο μένω ανεμβολίαστος, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος ενός ειδικού τηλεοπτικού σποτ σε ό,τι αφορά την πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά εδώ και 12 μήνες, Ευλαμπία Ρεύη. Διότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ένα χρόνο πριν και λίγο λιγότερο να πρωταγωνιστεί σε τηλεοπτικό σποτ που ήταν από την κυβέρνηση ως πρότυπο, και είναι πρότυπο για τα νέα παιδιά αυτός ο προβλεπόμενος αθλητής, και να λέει: μένουμε ασφαλείς, τηρούμε τα μέτρα, κάνουμε ό,τι μας λένε οι γιατροί, οι επιστήμονες, προφανώς και η κυβέρνηση. Και ένα χρόνο μετά, στο Σινσινάτι, από εκεί είναι και τα πλάνα, στις ΗΠΑ, σε μια απλή ερώτηση δημοσιογράφου, αν έχει προλάβει να εμβολιαστεί ή τέλος πάντων θα το κάνει το εμβόλιο στην Αμερική, απάντησε. Με αφέλεια, με άρνηση, επιτηδευμένα, όχι, δεν το έχω κάνει εγώ το εμβόλιο, δεν είναι υποχρεωτικό, κάποια στιγμή φαντάζομαι θα το κάνω, αλλά μέχρι τότε τι. Ένα πρόσωπο αυτής της εμβέλειας, ένα πρόσωπο που είναι πρότυπο για τα νέα παιδιά και εν πάση περιπτώσει είναι δικαίωμά του να μην κάνει το εμβόλιο, αλλά δεν μπορεί να πρωταγωνιστεί σε σποτ που να λέει μερικούς μήνες πριν ότι τηρούμε τα μέτρα, κάνουμε, δείχνουμε και τώρα να είναι σε αυτό το σημείο που έχει προκαλέσει ένα άλλο στα social media και όχι μόνο από κάποιους ανθρώπους που δεν το συμπαθούν έτσι κι αλλιώς για άλλες δηλώσεις του στο παρελθόν, αλλά και για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι τον έχουν πρότυπο, τον θαυμάζουν, έχουν νιώσει περήφανοι και χαρούμενοι. Δικαίως για τις αθλητικές του επιδόσεις που είναι αδιαφυσβήτητα πολύ μεγάλες, πολύ μεγαλύτερες από τα ελληνικά δεδομένα, αλλά αυτή η τοποθέτηση πραγματικά προκάλεσε πολύ μεγάλη αναταραχή και δεν ξέρω πώς μαζεύεται. Και υπάρχει πραγματικά ένα κύμα αρνητικών αντιδράσεων και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Να σε ευχαριστήσουμε. Και πάμε να δούμε τώρα ένα νέο σποτ που έδωσε στη δημοσιότητα η κυβέρνηση για τον κορονοϊό και εκείνους που επιστρέφουν από τα νησιά. Στις διακοπές ήρθαμε σε επαφή με πολύ κόσμο. Επιστρέφοντας λοιπόν, δεν ξεχνάμε. Κάνουμε self-test πριν γυρίσουμε και για μέγιστη ασφάλεια κάνουμε ξανά μετά από μερικές μέρες. Δεν ερχόμαστε σε στενή επαφή με ευπαθείς ομάδες για μία εβδομάδα. Προσέχουμε ακόμα περισσότερο τους ανεμβολίαστους συγγενείς ή φίλους μας για να μην τους βάλουμε σε κίνδυνο. Τηρούμε τα μέτρα και εμβολιαζόμαστε. Έτσι προστατεύουμε τον εαυτό μας και τους άλλους. Κλείσε το δικό σου ραντεβού ζωής στο εμβόλιο.gov.gr. Μπορείς να κλείσεις για την επόμενη κιόλας μέρα. Είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτού του σποτ για να μείνουν υγιείς οι γονείς και οι παππούδες μας. Πάμε όμως τώρα να αλλάξουμε σελίδα στο δελτίο μας και στην Έλενα Γαλάρη, καθώς, Έλενα, έχουμε εξελίξεις σημαντικές για την υπόθεση Φολή-Φολή. Ακριβώς 13 άτομα οδηγούνται στο εδόλιο για κακουργήματα, μεταξύ των οποίων είναι και σύσσωμη οικογένεια Κουτσολιούτσου. Οι δικαστές έκριναν ότι ο Δημήτρης Κουτσολιούτσος και ο γιος του Τζόρτζης, οι οποίοι θεωρούνται ως ηθική αυτούργοι, είχαν συγκροτήσει από το 2006 μια εγκληματική οργάνωση στην οποία συμμετείχαν οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι. Ο καθένας είχε το δικό του ρόλο. Τι έκαναν? Κατήρδιζαν πλαστά έγγραφα τραπεζών, παρουσιάζοντας ψευδώς τεράστια οικονομικά ποσά, προκειμένου να δείχνουν ότι η εταιρεία είναι πάρα πολύ καλά οικονομικά. Στη συνέχεια αυτά τα έγγραφα τα έστελναν στον υπόομιλό τους στην Κίνα, όπου εκεί τα χρησιμοποιούσαν
είτε για δανεισμό, είτε για να πείθουν ευλαβία ξένους επενδυτές ότι η εταιρεία έχει μεγάλα αποθέματα. Σύμφωνα με τους δικαστές, με αυτόν τον τρόπο εξαπάτησαν το επενδυτικό κοινό, εξαπάτησαν στελέχη τραπεζών αλλά και το χρηματιστήριο. Εκτιμάται ότι η ζημία ανέρχεται στα 413 εκατομμύρια ευρώ. Να σας πω ότι αρχικά οι κατηγορούμενοι ήταν 31, 13 όπως είπαμε θα οδηγηθούν στο εδόλιο. Εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα βρώμου χρήματος, απάτη, χειραγώγηση αγοράς και πλαστογραφία από κοινού είναι τα κακουργήματα που αντιμετωπίζουν. 13 στο εδόλιο με βαριές κατηγορίες. Να σε ευχαριστήσουμε. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Μείνετε όμως στο Open, γιατί αμέσως μετά έρχονται οι εικόνες με τον Τάσο Δούση και στις 9 η ξένη ταινία The Runner με τον Nicolas Cage. Από όλους εμάς, μέσα και έξω από το στούντο του Open, καλό σας βράδυ.